Μίτσε. Έκλεψε μπάλα ο Σέρβος και τώρα είναι 4 με 5 ο Σβίφκοβιτς. Πέρασε για τον Τόμας, πέρασε γκολ! 0-1 ο Μπράντον Τόμας. Κωνσταντέλιας φανταστικά έφυγε από τον Οντουμπάτζο και θέλει να πατήσει περιοχή. Μπήκε Κωνσταντέλιας, γύρισε ο Τάισον σε θέση βολής, γκολ! Φανταστικό γκολ από τον ΠΑΟΚ, έκρυψε την μπάλα ο Κωνσταντέλιας. Άλλαξαν εξαιρετικά κρίσπου του κεφάλου και ο Τάισον την έστειλε στα δίχτυα στο 62. Ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής τη σεζόν 2023-2024. Ο Αντελίνο Βιερίνια και οι συμπαίκτες του σηκώνουν στον ουρανό της Τούμπας το 4ο πρωτάθλημα στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ένα πρωτάθλημα που δεν έχει προηγούμενο. Ακόμα και αν το προηγούμενο ήταν αίτητο. Πέντε χρόνια μετά το έπος του 2019, οι ασπρόμαυροι έγραψαν άλλη μία χρυσή σελίδα, κόβοντας πρώτο το νήμα στη συγκλονιστικότερη κούρσα τίτλου όλων των εποχών. We are here, winner the title for boss. He is the person that created this atmosphere. He is the person that brought us in such a united team. He is the person that brought the players and. Amazing, thank you boss, thank you from all my heart. Στον άνθρωπο που τηρεί τις υποσχέσεις του, που άλλαξε την ιστορία, πρόεδρε για σένα. Για να φτάσουν όμως οι στιγμές αποθέωσης σε Τούμπα και στη συνέχεια σε Λευκό Πύργο, χρειάστηκε η λέξη υπέρβαση να φαντάζει μικρή. Και όντως ήταν. Οι ασπρόμαυροι ήθελαν μόνο την νίκη στο κλάν της Βικελίδης στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου Άρη και την πήραν. Το γκολ του Τόμας βρήκε απάντηση από το απίθανο τελείωμα του Μωρών, βάζοντας ξανά ζόρια στους ασπρόμαυρους. Για να έρθουν όμως εκείνοι και πάλι να δείξουν πως δεν μασάνε από τέτοια. Η τρομερή ενέργεια του παιδιού θαύμα Κωνσταντέλια και το άψογο τελείωμα του Τάισον έδωσαν ξανά το προβάδισμα στο δικέφαλο. Ένα προβάδισμα που δεν μπορούσε να χαθεί και πάλι. Η μοίρα είχε γράψει το σενάριο και αυτό δεν μπορούσε να αλλάξει. Ούτε από την αποβολή του Μιχαηλίδη, ούτε στις καθυστερήσεις με τον Ανσάρι Φάρτ να σηκώνεται μόνος στην περιοχή. Είπαμε, το σενάριο είχε γραφτεί. Είμαι περήφανος για όλο αυτό το γκρουπ, για όλα τα παιδιά, για όλο το κόσμο που ήταν και τις καλές και τις δύσκολες στιγμές μαζί μας. Για να φτάσουν οι παίκτες του Λουτσέσκου να διεκδικούν το πρωτάθλημα την τελευταία αγωνιστική στο Χαριλάου, δεν έφτανε να νικήσουν απλά τον συμπολίτη, αλλά και τους τέσσερις. Αρχικά ήταν η ΑΕΚ, η κάτοχος του τίτλου που προηγήθηκε με 2-1 στο 75 μέσα στην Τούμπα και της αρκούσε ισοπαλία για να αφήσει τον ΠΑΟΚ εκτός διεκδίκησης. Ο δικέφαλος έμεινε ζωντανός. Ο Σάστρε θα σουτάρει, πέρασε μπάλα, πόλους γκολ! Ο ΠΑΟΚ γυρίζει το μάτς στο 90! Και μετά τα τρία ντέρμπι σε μία εβδομάδα. Πρώτα τον Ολυμπιακό που με 3-3 κατακτούσε εκείνος τον τίτλο. Στη συνέχεια τον Παναθηναϊκό που έπαιζε για το ευρωπαϊκό του εισιτήριο. Και τέλος, η δυσκολότερη πίστα. Κόντρα στο μεγάλο αντίπαλο, το συμπολίτη που θα έκανε τα πάντα για να στερήσει τον τίτλο. Αυτό το πρωτάθλημα είναι αφιερωμένο στον Ιβάν Σαββίδη, στον Ασβάν Λουτσέσκου, στους παίκτες της ομάδας και πάνω απ' όλα σε αυτόν τον κόσμο που με πίστη και στήριξη από την πρώτη στιγμή πραγματικά πίστεψε σε αυτή την ομάδα, σε αυτόν τον άθλο. Σε παίρνω για να σου πω, 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 πόσο πολύ σ' αγαπώ, πω, πω. Για να φτάσει σε αυτό το σημείο, δεν αρκεί να έχεις απλά καλή ομάδα. Χρειάζονται και πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Όπως ο Ζίβκοβιτς, τον 6 ασίστ και 3 γκολ μόνο στα play-off. Όπως ο Τάισον, που δήλωσε παρόν με τεράστια γκολ και στα 3 συνεχόμενα ντέρμπι της τελευταίας εβδομάδας. Όπως ο Κωνσταντέλια σε μια σεζόν που άφησε οριστικά πίσω τον τίτλο του ταλέντου, ορίμασε και μίλησε στα δύσκολα.
Δύο γκολ με την ΑΕΚ και η απίθανη χθεσινή ενέργεια για τον γκολ πρωτάθλημα του Τάισον. Χαίρομαι που χαίρεται ο κόσμος μόνο και χαίρομαι και μετά για όλα τα παιδιά, για όλη την προσπάθεια που κάνανε όλο τον χρόνο και ανταμείφθηκε. Και φυσικά πρώτος από όλους, ο αρχιτέκτονας Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο δημιουργός αυτής της ομάδας που ξεκίνησε τη σεζόν πολύ νωρίς, πέρασε σε ευρωπαϊκούς ομίλους δίχως το περιθώριο λάθους, έφτασε μέχρι τους 8 του conference και τελικά κατέκτησε το ανταγωνιστικότερο πρωτάθλημα στην ιστορία. Want also to thank to all our fans sending to us the confidence and the will of fighting and the will of never giving up. Έτσι, οι ασπρόμαυροι ολοκλήρωσαν ιδανικά μια ονειρική σεζόν. Κατέκτησαν το τέταρτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους και βάζουν πλώρη για ακόμη πιο μεγάλα. Με πρώτο, το όνειρο της συμμετοχής στους ομίλους του Champions League.